Ευχαριστήσω επίσης και να καλωσορίσω τους Δημοτικούς Συμβούλους, τον κύριο Ζαφέντογλου, τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Αμπαζίδη, οι οποίοι μας τιμούν και την κυρία και να την αντιδήμαρχο κυρία Βάσο Νικολέτου, οι οποίοι μας τιμούν σήμερα με την παρουσία του. Επίσης ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εσάς μας βοηθούν για να κάνουμε όπως κάναμε το παζάρι με την προσφορά δώρων και με τη συμμετοχή σας.
Επίσης ήθελα να καλωσορίσω όλους τους αντιπροσώπους των συλλόγων των τοπικών, δηλαδή από το Κατηρλή, το Κουρί, τη Νέα Κρίνη και ακόμη περισσότερο από το Νέο Ρήσιο, που οι άνθρωποι είναι τόσο μακριά και απλώς μας τιμούν για τις παρουσίες τους. Σήμερα ήρθαμε να γιορτάσουμε τα Θεοφάνεια ή τα Φώτα σύμφωνα με τη θρησκευτική αντίληψη του ελληνικού λαού, η οποία είναι μεγάλη και σημαντική γιορτή, διότι καλμάρουν και αγιάζονται τα νερά των θαλασσών, των ποταμών, των λιμνών, των πηγών και φεύγουν ή εξαφανίζονται τα κακοποιά και ανώσια παγανά και τελώνια. Η άγραφη ελληνική παράδοση αποθυσάμε σε θύλους και περιστατικά γύρω από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα των Θεοφανίων. Οι ναυτικοί μας, οι ψαράδες μας πιστεύουν με αγράδαντη πίστη ότι την ευλογημένη ημέρα των Θεοφανίων που αγιάζονται τα νερά κατεβαίνει από τους ουρανούς ο ίδιος ο Χριστός και μας ευλογεί και τα νερά και εκεί η θάλασσα ογούσε και εσφύραγε σαν δαιμονισμένη. Ακούγεται μια γλυκιά μουσική που απλώνεται στις ακτές και στα νησιά μας, στα λιμάνια, στους κάβους και στα καταστρώματα των καραβιών και των καϊκιών. Η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού που αγιάζει τα νερά γίνεται με βιβλιοτική θρησκευτική γιορτή κάτω από πανηγυρικές κοδωνοκουρσίους και είναι διπλή η έννοια που αφήνει ο αγιασμός. Εκείνη που ταυτίζεται με την ευλογία και η άλλη που εκφράζει τον εξορτισμό. Απέναντι λοιπόν στη μεγάλη γιορτή της ημέρας στα Θεοφάνεια, ο Έλληνας στάθηκε πάντα με σεβασμό, με ακέραια συνείδηση. Τώρα η πρωτοχρονιά, η γιορτή της κορυφαίας αλλαγής στην ψυχή των ανθρώπων, στην καρδιά τους. Το τέλος ενός χρόνου με τα αγαθά αλλάζει και οι ασχήμιες μας φέρνει μπρος στην ελπίδα και με την αισιοδοξία για καλύτερες μέρες στο νέο χρόνο με όνειρα και σχεδιασμούς, με φαντασία και σκεπτικισμό. Η κοπή της πίτας, η οποία θα γίνει σήμερα, είναι παλαιό έθιμο με το συμβολισμό της ευλογίας του σπιτικού μας, της οικογένειας, των συγγενών, των φίλων, αλλά και τον συμβολισμό που έρχεται από παλιά χρόνια και που κρύβουμε στις πίτες μας το τυχερό νόμισμα. Ένα απλό νόμισμα στις αρχές της παράδοσης, μία χρυσή λίρα στις καλές ημέρες, στα καλά χρόνια. Τελειώνοντας θα σας διαβάσω μερικούς στίχους ενός δικού μας ποιητή, τον Κωνσταντίνο Μάνου, που έχει συμβολισμό με τούτες τις γιορτές και τη χαμένη πατρίδα μας. Η σκλάβα, η πόλη κάθεται στο Βόσπορο και κλαίει, και ο φιδωτός ο Βόσπορος τη συμφωνεί και λέει, «Πες μου κυρά μου ζηλευτή, πεντάμωθη κυρά μου, γιατί ποτίζεις δάκρυα τα γαλανά νερά μου, σαν κάτι που μου ζήτησες και εγώ να μην σου φέρω, μήπως σε λύπησα φτωχός και δίχως να το ξέρω, πού να μη σου φέρω ασκητός δώρα από τον κόσμο πέρα». Τα δώρα της πρωτοχρονιάς, τις ευλογές των φώτων, τα μοίρα της Ανατολής και τα μεταξωτά της και τη φραγιά στα σημικά και τα χρυσά στολίδια, πες μου λοιπόν γιατί μου κλαίες πανέμορφη κυρά μου, γιατί ποτίζεις δάκρυα τα γαλανά νερά μου. Στα κάτασπρα τα πόδια μου δεν πέρασε η μέρα που να μην μου έφερες κυφτός δώρα από τον κόσμο πέρα. Μόνο ένα δώρο ημερής και υπολογιστής προσμένο και ακόμη δεν μου το έφερε το κύμα το αφρισμένο. Μόνο ένα δώρο λαφταρούν τα μάτια μου και κλαίνε, ατίμητο στα ατίμητα, ελευθεριά το λένε. Ο Βόσπορος που τ' άκουσε κοιτάζει την κυρά του και αναστενάζει θλιβερά στα γαλανά νερά του. Ακόμη μια φορά σας εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να σας κάνω μια ανακοίνωση ότι στις 17 και 24 Ιανουαρίου θα κάνουμε πρώτη έκτακτη Γενική Συνέλευση και τακτική Γενική Συνέλευση για να μπορέσουμε να τα τροποποιήσουμε το καταστατικό
το οποίο καταστατικό έχει κάποια πράγματα τα οποία είναι παλαιωμένα και πρέπει να αντικαταστήσουμε. Επίσης, μέσα στο Φεβρουάριο, σκεφτόμαστε να κάνουμε μια ημερήσια εκδρομή στο Βόλο. Την ημερομηνία αυτή θα την ανακοινώσουμε την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλές γιορτές και καλά, καλή χρονιά. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και τώρα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Αμπατζίδη να δώσει ένα χαιρετισμό του κυρίου Δημάρχου. Ευχαριστώ για μένα. Να σας ευχηθώ εκ μέρους του Δημάρχου του Δημοτικού Συμβουλίου καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία, μια δημιουργική χρονιά για όλους σας, σε εσάς και τις οικογένειές σας. Να είστε καλά και ελπίζω να μείνουμε αρκετά χρόνια σαν σύλλογο σε αυτό το χώρο εδώ πέρα και έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε αυτά τα δύσκολα χρόνια που έρχονται και να μπορέσει ο Δήμαρχος να κάνει άλλες δράσεις με τα λεφτά που θα εξοικονομήσουμε από τα ενίκια που δίναμε τόσα χρόνια. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Ένα χαιρετισμό θα απευθύνει ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΙΑΠΕ. Ο οποίος, η ΙΑΠΕ είναι διοκτήτης εδώ της έδρας, νοικοκύρης και μας το προσφέρει και μας φιλοξενεί, δηλαδή χωρίς να έχουμε καμία επιβάρηση. Ευχαριστώ. Και εγώ με την χαρά μου να σας ευχηθώ καλή χρονιά, δημιουργική. Αυτός ο χώρος από το Ουζερή Αργό μεταμορφώθηκε σε ένα χώρο πολιτισμού και μνήμης. Και το ανέλαβε ο καθήλυνα αρμόδιος φορέας του Δήμου που είναι υπεύθυνος για τον πολιτισμό, τη μνήμη και την παράδοση που είναι το ιστορικό αρχαίο προσφυγικού ελληνισμού. Η καθήλυνα υπεύθυνη για αυτή την αλλαγή είναι δύο δικοί σας άνθρωποι. Είναι εδώ ο Όδης απέναντί μου, ο Δημοσθένης ο Σαριγιάννης που οραματίστηκε να γίνει αυτή μια αίθουσα πολιτισμού και μνήμης και ο Μίμης ο Αντύπας. Δεν ξέρω αν είναι εδώ. Πρέπει να τους ευχαριστήσετε και να τους ευχαριστήσουμε. Εμείς με τη σειρά μας στο Ιστορικό Αρχείο όταν δημιουργήθηκε το θέμα με το Σύλλογο πήραμε την απόφαση και από το Δημοτικό Συμβούλιο και έτσι είναι η πρώτη χρονιά που είναι η έδρα του Συλλόγου εδώ που κόβει την πίτα στην δική σας έδρα. Και νομίζω ότι ήταν σωστή αυτή η απόφαση διότι ο Σύλλογος βοηθάει τις δράσεις που ονοματιστήκαμε, τον πολιτισμό, τη μνήμη, την παράδοση, του συλλόγου, τη φιλοξενή εκδηλώσεις και γι' αυτό πήραμε αυτή την απόφαση. Φέτος είναι το έτος να είναι ευτυχισμένο, να είναι χαρούμενο και να είναι και τυχερό. Είναι δίσεκτο και νομίζω θα είναι δίσεκτο και για τον Σύλλογο και για όλους σας. Καλή χρονιά! Γιατί, ό,τι πληροφορία. Θες το πόγιο. Αυτό δεν απαντώ. Επειδή βλέπω ότι ο ιερέας Εκκλησίας μας, ο οποίος θα αρχίσουμε εμείς και όταν θα αρχίσουμε θα το συνεχίσουμε. Δεν Ο παπάς ήρθε. Αυτά φρισμένα κύματα, χίλιο τραγουδισμένο. Αυτά φρισμένα κύματα.
το σπίτι που θα με πέρα να μοιραγίσει. Σ' αυτό το σπίτι που θα με πέρα να μοιραγίσει. Κι ο νοικοκύρης του σπίτιου χρόνια πολλά να ζήσει. Μας μπερδέψει. Γεια σου Γιαννάκη. Γεια σου. Τι λέει. Τις πάγια μόλις το ξεχνάω. Τις αδελφού. Oh.
και να τη μοιράσουμε. Θα παρακαλέσω μετά τις κυρίες να φροντίσουν να μοιράσουν τη βασιλόπιτα και τα... Είχες κλειστό το κινητό σου, ε? Προς εμαρτύρηση
αγαπητός Θεϊόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστέρας δε βεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξασι. Σπάσαν τη γη εξήλθεν οκτώγκος ως δεξαμένη το λόγο σου. Διό Θεόπρεπος ετοβμάτισας την φύση των όντων ετράνασος. Κατ' τον ανθρώπον ηθικάτε κόσμισας βασίλειον ιεράτευμα πάτερος ιε. Στον τον Θεόν ηθέτευε δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός το μεγέλειος μεθά σε πάξον και ελέησον. Έτι Θεόμεθα είπε το και επισκόπου ημών Ιουστίνου και πάσιν στο ημα αδελφότητος. Ελέησον και ελέησον. Έτι Θεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, υγείας των δρού του Θεού, των μελών του προοδευτικού συλλόγου αρετσούς δέργων του Συμβουλίου αυτών Φωτίου, Δόλας, Κατερίνες, Κωνσταντίνου, Άρη, Θωμά, Θεοδόρου και Ζαφυρός, του πάντων ελών αυτής. Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, το ξαναπέμπει το Πατρί και το Υιό, το Άγιο Πνεύμα την ίν και εις αιώνας των αιώνων. Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε ο Θεός, ημών δημιουργέ του κόσμου, χορηγέ της ζωής και σε αυλέ πάντων αγαθών, ευλόγησον τον πλακούντα τούτων όλοι οι δούλους σου προετοίμασαν και προέθηκαν εις τιμήν και μνήμην του Αγίου Πατρόσιμου Βασιλείου Αρχιεπισκόπου της Αρίας του Ορνοφάντρος του Μεγάλου. Αγίασον του μεταλβάντας εξ αυτού και χάρισε αυτής υγεία, ψυχήν και σώματος κατεύθυνον προς συμφέρον και βάζει τα έργα των χειρών αυτών γήθυνον εν αγαθή στη ζωή αυτών παράσου δε αυτής και πάει τον κόσμο το αρχόμενο έτος των σωτήριων γενέστε ειρηνικών πρεσβείες πραγίας δε τόπου του Αγίου Πατρός Σιμών Βασίλου Μεγάλου και πάντως των Αγίων. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Θεός ελπίσιμο δόξα εν Ιορδάνη είπε ο Ιωάννου και εξάμουστος αληθινός Θεός ημών πρεσβείες εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου μήνων διοικείωσης του Ματρισμού εν Αγίης Πατρός ημών Βασίλειου Αρχιεπισκόπης του Μεγάλου και πάντων Αγίου ελεησώσε ημάς ως αγαθούς φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός διευκόντων και πατερνημών Κύριε εις ο Θεός ελέησον τους δούλους σου και ημάς. Αμήν. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Thank you.
Ήταν,
Ιωάννου Δημοσθένης. Πώς. Να σοφίλεις Γιώργος. Άρα.